σας. Γεια σας. Ρε παιδιά, τέτοιο τρέξιμο δεν πρόλαβα να κουμπώσω το παπούτσι δηλαδή. Αλλά δεν πειράζει, μου φάγε το χρόνο μου η εταιρεία Jules, γιατί προσπαθούσα να διαλέξω τι θα βάλω και τελικά τα έβαλα μισά-μισά. Είπα θα βάλω και ασημί και χρυσό. Δεν μπορούσα να καταλήξω, με συγχωρείτε, να δεν σου λέω και παπούτσι. Να είδες και ξεχάστηκα. Γι' αυτό δεν πρέπει να μου τα φέρνετε μέσα. Εξάλλου εμένα μου αρέσει να κάνω τη βόλτα μου έτσι στα μαγαζιά, έτσι αισθάνομαι όταν βγαίνω εδώ πέρα και μου τα έχετε πολύ ωραία στημένα και στολισμένα. Λοιπόν. Τι να βάλω, πείτε μου εσείς, τι κολλάει με το άσπρο φορά. Με το άσπρο κολλάνε όλα, και το χρυσό και το... Αυτό εκεί με τα κυκλάκια να βάλεις. Αυτό. Ναι, νομίζω είναι σκέψου πολύ. Σκέψου καλά, γιατί σκέφτεσαι τώρα και για τους τηλεθεατές. Γιατί ό,τι φοράω εγώ πάντα είναι και δώρο τους, κατάλαβες. Ναι. Έχουμε διπλή ευθύνη. Νομίζω είναι πολύ εντυπωσιακό. Θέλω να είμαι σίγουρη για αυτά που φοράμε. Σε μαυρισμένο δέρμα καταπληκτικό θα είναι. Αχ, και πάνω στο χρυσό, στο λευκό η αλήθεια είναι ότι γράφουν όλα. Αλλά ξέρεις κάτι, πας λίγο πιο εκεί. Δεν με βλέπω απέναντι κοντά μου. Τεράστιο. Oh. Πολύ ωραίο, αλλά το έχω βάλει σωστά. Γιατί τώρα και εγώ με βλέπω ανάποδα. Μήπως φοριέται έτσι. Για να το δοκιμάσω λίγο. Οπ, το βάλω εδώ. Πολύ ωραία. Όμως τώρα δεν πρέπει να βάλω και χρυσό σκουλαρίκι. Τι σκουλαρίκι είχα βγάλει. Άσε που έβαλα μόνο το ένα. Το άλλο το άφησα. Λοιπόν, η εταιρεία Jules είναι σήμερα κοντά μας. Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα φορέσω χρυσά. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά. Και τα ασημένια. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Γι' αυτό θα φοράω μέχρι να καταλήξω κάπου. Και μόλις καταλήξω, κατευθείαν έρχεται και σε εσάς το δώρο. Ωραίο, ωραίο είναι, αλλά το βλέπω από απέναντι, δεν το βλέπω τώρα μπροστά μου. Τι να κάνω. Πώς σας φαίνονται αυτά, ρε κορίτσια. Τι ωραία. Αριστούργημα είναι και μ' αρέσει, γιατί τους είπα, λέω, αυτή τη φορά θέλω και τα υπόλοιπα που δεν μου φέρατε την προηγούμενη. Εμένα γιατί με τραβάνε πολύ αυτά εδώ πέρα τώρα που λέω. Έχω αλλάξει η φιλοσοφία ζωής, παιδιά. Είσαι πιο ροκ. Πολύ μεγάλη αλλαγή έχω κάνει στη ζωή μου, το βλέπω αυτό, εγώ. Τεράστια. Είμαι προς τα εδώ πιο πολύ. Ελένη, όμως και αυτό το μάτι εκεί πίσω, πολύ εντυπωσιακό το μαύρο. Ποιο μάτι. Εκεί το μαύρο. Αυτό λες, ε. Ναι. Είδες, εγώ δεν το είδα. Γιατί δεν το είδα, δεν ήταν μέσα. Αλλά έτσι όπως το έχουν γκατζωμένο, δεν βγαίνει με τίποτα. Για να το δω έτσι. Α, μπράβο. Βάλε και λαιμό άλλο. Να. Ωραίο, αλλά μήπως χτυπάει πολύ το μαύρο μετά. Όχι. Και αυτή η ολιφούντα πού θα μπει, μέσα στο σουκέν. Ω, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Λάκι φούντα. Βρε, δεν τρέπεστε εδώ μέσα. Λοιπόν. Η εταιρεία Jules είναι για άλλη μια φορά σήμερα κοντά μας. Τους είχαμε κοντά μας πριν από ένα μήνα, 1,5. Είχαμε περάσει καταπληκτικά. Είχαν υπέροχα, σπουδαία σχέδια, πραγματικά πάρα πολύ. Και τώρα που βλέπω κρίκους, είχα κρατήσει και ένα-δυο ζευγάρια κρίκους που ήταν εκπληκτικά. Τώρα αυτό μου αρέσει το χρυσό. Τι να κάνω, να είμαι τουρλού-τουρλού. Και χρυσό και ασήμι και τα πάντα όλα. Λοιπόν, δώστε μου 2 λεπτά χρόνο να σκεφτώ. Να πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω και μια γραμμή. Να ακούσω τη φίλη μου που θα βγει, πώς με προτιμάει, με χρυσά ή με ασημένια. Και αυτή που θα με βοηθήσει θα πάρει και το πρώτο δώρο. Έρχομαι!